Ακόμη περισσότερο ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει στην τελευταία δημοσκόπηση double score. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση Νοεμβρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Sky, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 15 μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια ήταν η δημοσκοπήση και τα αποτελέσματα της έρευνας του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου και στις παλιότερες εκλογές του Γενάρη αλλά και στο δημοψήφισμα. Ωστόσο όμως έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ποσοτικό ζήτημα της διαφοράς κατά τη γνώμη μας, αλλά έχει να κάνει με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης. Κάθε δημοσκόπηση την παρακολουθούμε. Δεν σταματάμε να πιστεύουμε όμως ότι πρόκειται για μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι μια διαφορά που φαίνεται πια σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι σημαντική. Είναι μια διαφορά που παγιώνεται και δεν είναι μόνο, αν θέλετε, η διαφορά στην πρόθεση ψήφου, είναι και σε μια σειρά από άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι η κατάσταση πια έχει διαμορφωθεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη ως καταλληλότητα για πρωθυπουργός, κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικότερα στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, ο ΣΥΡΙΖΑ 15%, η Χρυσή Αυγή 7%, ΚΚΕ 5,5%, Δημοκρατική Συμπαράταξη 4,5%, Ένωση Κεντρών 3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, το Ποτάμι και Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2%, Ανταρσία 1,5%, η Λαϊκή Ενότητα 1%. Άλλο κόμμα 6%, ενώ δεν ξέρω, δεν απαντώ, με ποσοστό 19%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα γκάλωπ σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου μπορεί να μην δείχνουν καμία κυβέρνηση. Αλλά το ότι ο κόσμος είναι πλήρως απογοητευμένος, δεν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική τον οδηγεί πουθενά, ότι νιώθει προδομένος από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε, αν είναι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια εικόνα που πολιτικά την αντέχει πολύ δύσκολα και αυτή η κυβέρνηση. Όμως θεωρούμε... Κοιτάξτε να δείτε, δεν περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να λάβουμε υπόψη μας καμπανάκια, αντιδράσεις κτλ. Είμαστε μες στην κοινωνία, είμαστε μες στον κόσμο. Οποιαδήποτε δυσαρέσκεια και υπάρχει την προσλαμβάνουμε, την καταλαβαίνουμε. Ωστόσο όμως θεωρούμε ότι η εικόνα δεν είναι τόσο τραγική σαν αυτό που θέλουν να δείξουν οι συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Συγκριτικά τώρα στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Νέα Δημοκρατία είχε καταγράψει 28,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεντρώσει 16%. Τώρα στην παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 64% έναντι 12,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλληλότερος τώρα για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 37% έναντι 20,5% του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ το 39% απαντά κανένας. Νομίζω ότι αυτή η εταιρεία έχει δώσει εξετάσεις επανειλημμένα και έχει δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Και προεκλογικά και στο θέμα του δημοψηφίσματος που έλεγε ότι προηγείται το ναι. Τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει, είναι ένα ξαναζεσταμένο πιάτο και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες ελέγχονται από κέντρα τα οποία είναι απέναντι από την κυβέρνηση. Εντυπωσιακό και ενδεικτικό του κλίματος απεσιοδοξίας που επικρατεί στην κοινή γνώμη είναι το 87% που δηλώνει πως θεωρεί ότι τα πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι μόλις 7,5% που πιστεύει ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τέλος, να πούμε ότι 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις κυβερνητικές επιδόσεις, ένα ποσοστό που δεν είναι πολύ διαφορετικό και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.